Γεια σας. Στη σημερινή άσκηση θα ασχοληθούμε με κωδικοποίηση και γραμμικούς μπλοκ κώδικες. Έχουμε λοιπόν την άσκησή μας, η οποία μας λέει ότι μας δίνεται ένας διαδικός μπλοκ κώδικας, ο οποίος φαίνεται στον παρακάτω πίνακα και μας αναφέρει ότι οι κωδικές λέξεις είναι σε συστηματική μορφή. Συστηματική μορφή σημαίνει ότι ολόκληρη λέξη μηνύματος εμπεριέχεται στα πρώτα ή στα τελευταία bit της κωδικής λέξης. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μας ζητάει είναι να βρούμε ποιος είναι ο ρυθμός του κώδικα. Ο ρυθμός του κώδικα εξορισμού, αν τον πούμε ρο, τον ρυθμό, ισούται με κάπα διά νι, όπου νι στην προκειμένη περίπτωση είναι το μήκος της κωδικής λέξης και παρατηρούμε ότι είναι ίσο με 6, και κάπα είναι το μήκος της λέξης μηνύματος. Γνωρίζουμε εμείς από τη θεωρία ότι αν έχουμε έναν γραμμικό κώδικα, τότε το πλήθος των κωδικών λέξεων ισούται με 2 εις την κάπα. Έρχομαστε εδώ λοιπόν, μετρούμε τις κωδικές λέξεις, βλέπουμε ότι είναι 8, συνεπώς το κάπα είναι 3. Και άρα, επομένως, το ρο ισούται με 3 δια 6, δηλαδή ισούται με 1 δεύτερο. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε απαντήσει στο πρώτο ερώτημα. Στο δεύτερο ερώτημα μας ζητάει τον πίνακα γεννήτορα και τον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας σε συστηματική μορφή. Γνωρίζοντας εμείς ότι ο κώδικας είναι ήδη σε συστηματική μορφή, ψάχνουμε να δούμε αν τα πρώτα 3 bit είναι τα bit μηνύματος ή τα επόμενα, δηλαδή τα τελευταία 3 bit είναι τα bit μηνύματος, διότι γνωρίζουμε ότι το κάπα είναι ίσο με 3. Αν πάμε λοιπόν στα πρώτα 3 bit, θα δούμε ότι κάποια επαναλαμβάνονται, δηλαδή εδώ έχω το 011 και επίσης εδώ έχω και το 011. Άρα δεν είναι δυνατόν τα πρώτα 3 bit να είναι τα bit του μηνύματος, διότι εφόσον έχω 8 κώδικες λέξεις, θα πρέπει να έχω και 8 διαφορετικά μηνύματα τα οποία να εμπεριέχονται μέσα στις κωδικές λέξεις. Συνεπώς, δεν είναι τα πρώτα 3 bit τα bit του μηνύματος, αλλά είναι τα 3 τελευταία. Και όντως, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε το 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 και 111. Συνεπώς έχουμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των 2 bit ανά 3 και επομένως αυτά εδώ είναι τα bit του μηνύματος, εδώ, ενώ αυτά τα 3 εδώ είναι τα bit της ισοτιμίας. Πάρα πολύ απλά. Συνεπώς, ψάχνουμε να βρούμε έναν πίνακα γεννήτορα, ο οποίος θα είναι σε συστηματική μορφή. Τι σημαίνει θα είναι σε συστηματική μορφή? Θα έχει έναν μοναδιαίο πίνακα στο εσωτερικό του και εφόσον λοιπόν τα bit του μηνύματος είναι τα 3 τελευταία, ο πίνακας γεννήτορας θα είναι της μορφής οπάριτη και γιώτα 3. Και επίσης ο συγκεκριμένος πίνακας θα έχει διάσταση 3 επί 6. Το γνωρίζουμε αυτό απευθείας από τη θεωρία, διότι ξέρω το νι και το κάπα. Προκειμένου λοιπόν τώρα εγώ να τον βρω, θα πρέπει να κάνω το εξής. Θα πρέπει να πάρω αυτόν εδώ τον πίνακα και να εφαρμόσω λειτουργίες γραμμής έτσι ώστε να παράγω τον Reduce Row Echelon αφαιρώντας την μηδενική γραμμή, η οποία δεν μου χρειάζεται. Το πιο εύκολο, εφόσον ξέρω ότι είναι σε αυτή εδώ τη μορφή, το πιο εύκολο είναι να πάω να κάνω το εξής. Είναι να πάω ήδη και να πάρω τις αντίστοιχες κωδικές λέξεις οι οποίες ορίζουν τον
μοναδιαίο πίνακα, ο οποίος ο μοναδιαίος πίνακας, ο Ι3, ξέρω αμέσως ότι είναι ο 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, και απλώς να ελέγξω αν αυτός τώρα πλέον αποτελεί βάση για τον συγκεκριμένο δειγματικό χώρο S και αν παράγει και τις υπόλοιπες κωδικές λέξεις. Πάμε λοιπόν να βρούμε, η 101 είναι αυτή εδώ, να το 101 εδώ, άρα αυτή θα τη γράψουμε εδώ, 01100. Μετά η 010, 010 είναι ακριβώς από κάτω, 101010, πάει και αυτή, και η 001 είναι αυτή εδώ, να τη, 110001. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα αυτός είναι ο πίνακας γεννήτωρας. Βλέπουμε εδώ ότι αυτό εδώ το κομματάκι είναι ο I3 και αυτό εδώ είναι ο πίνακας, ο parity matrix. Για να δούμε όμως αν όντως ισχύει αυτό. Αν όντως δηλαδή αυτά τα τρία διανύσματα μπορούν να παράξουν και όλες τις υπόλοιπες κωδικολέξεις. Λοιπόν, δεν θα ασχοληθούμε φυσικά με την μηδενική κωδικολέξη, θα πάμε σε αυτήν. Αυτή λοιπόν η κωδικολέξη, η 110110, όπως παρατηρούμε, μπορεί να παραχθεί αν προσθέσουμε το πρώτο εδώ και το δεύτερο διάνυσμα. Όντως, 110110. Άρα λοιπόν από αυτά τα δύο διανύσματα μπορεί να παραχθεί και αυτή. Ωραία, πάμε στην επόμενη λέξη, αυτή εδώ, η 101101. Παρατηρούμε ότι αν προσθέσουμε την πρώτη και το πρώτο και το τρίτο διάνυσμα, θα έχουμε 101101, που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παράξουμε και αυτήν την κωδική λέξη. Πάμε τώρα στην επόμενη, για να δούμε αυτή η λέξη από που παράγεται. Αν προσθέσω τη δεύτερη και την τρίτη, θα έχω 011011. Άρα παράγω και αυτήν. Και η τελευταία, αν προσθέσω και τις τρεις λέξεις του πίνακα γεννήτωρα, θα παράξω το 000111. Πολύ ωραία. Έτσι, χωρίς να κάνω λειτουργίες row echelon, κατάφερα να βρω τον πίνακα γεννήτωρα. Συνεπώς, αυτός είναι ο πίνακας γεννήτωρας και μας ζητάει τώρα να βρούμε και τον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας σε συστηματική μορφή. Προκειμένου να βρούμε τον parity check matrix, αυτόν δηλαδή τον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας σε συστηματική μορφή, θα ξεκινήσουμε από τον parity matrix που τον ξέρουμε ήδη, τον P, και ανατρέχοντας στην θεωρία θα λάβουμε υπόψη μας ότι ο πίνακας, ο parity check matrix, ισούται με έναν μοναδιαίο, ο οποίος εδώ στη δική μας περίπτωση θα είναι ο I3, νήμιον κάπα, δηλαδή 3, και δίπλα ο P. Αυτός είναι ο H. Αυτόν μας ζητάει. Μας ζητάει τον πίνακα ελέγχου ισοτιμίας. Είναι σε αυτή τη μορφή. Γιατί είναι σε αυτή τη μορφή και όχι στην ανάποδη? Α, εδώ είναι transpose, P transpose. Γιατί λοιπόν είναι σε αυτή τη μορφή και όχι στην ανάποδη? Διότι ο μοναδιαίος πίνακας στον γεννήτωρα είναι στο τέλος και δεν είναι στην αρχή. Άρα λοιπόν ο πίνακας αυτός θα είναι ο 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, δηλαδή αυτός ο μοναδιαίος στην αρχή, και δίπλα θα είναι ο transpose του parity. Ο parity είναι αυτός εδώ, οπότε η πρώτη γραμμή θα γίνει η πρώτη στήλη, 0 1 1,
Η δεύτερη γραμμή θα γίνει δεύτερη στήλη, 1, 0, 1 και η τρίτη γραμμή θα γίνει τρίτη στήλη, 1, 1, 0. Και αυτός εδώ είναι ο πίνακας ελέγχου ισοτιμίας σε συστηματική μορφή. Και όντως είναι συστηματική μορφή, διότι βλέπουμε εδώ ότι ξεκινάει με έναν μοναδιαίο πίνακα. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έχουμε απαντήσει και στο δεύτερο ερώτημα. Στο τρίτο ερώτημα μας ζητείται η ελάχιστη απόσταση Hamming για αυτόν τον κώδικα. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί η ελάχιστη απόσταση, η απόσταση γενικά, έτσι μετρείται ως προς την μηδενική λέξη, συνεπώς μετράμε το βάρος της κάθε λέξης σε σχέση, γιατί ουσιαστικά θα την συγκρίνουμε με την μηδενική λέξη. Οπότε στις μη μηδενικές λέξεις βλέπουμε εδώ το βάρος είναι 3, εδώ το βάρος είναι 3, εδώ το βάρος είναι 4, εδώ είναι 3, εδώ είναι 4, εδώ είναι 4 και στο τελευταίο είναι 3. Άρα η απόσταση, η ελάχιστη απόσταση Hamming, D, αν τη συμβολήσουμε, θα ισούται με 3. Αυτή είναι η μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο λέξεων, δύο οποιονδήποτε λέξεων του κώδικα. Στο τέταρτο ερώτημα μας ζητάει πόσα σφάλματα μπορεί να διορθώσει και πόσα να ανιχνεύσει ο συγκεκριμένος κώδικας. Ξέρουμε εμείς από την θεωρία ότι μπορεί να ανιχνεύσει D-1 σφάλματα, δηλαδή στην προηγουμένη περίπτωση 2 σφάλματα μπορεί να ανιχνεύσει, εδώ είναι η ανίχνευση, και μπορεί να διορθώσει T-1 δεύτερα floor, το οποίο φυσικά αυτό εδώ είναι 2 δια 2 ίσον 1 σφάλμα, άρα μπορεί να διορθώσει ένα σφάλμα. Αυτό είναι γιατί είναι διόρθωση. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο έχουμε απαντήσει και στο τέταρτο ερώτημα. Στο πέμπτο και τελευταίο ερώτημα μας λέει ότι έχουμε ένα διάνυσμα, το R, το οποίο αυτό το R είναι το 1-0, 1-0, 1-1 και μας ζητάει να βρούμε το σύνδρομο του συγκεκριμένου διανύσματος και συνέχεια μετά από αυτό να βρούμε και τη θέση του σφάλματος. Το σύνδρομο του διανύσματος R ισούται με R επί H transpose. Το πίνακα H τον έχουμε ήδη, έτσι ο H transpose είναι, μάλλον ας το γράψουμε απευθείας εδώ δίπλα, να φαίνεται και ο ίδιος ο πίνακας, άρα θα έχουμε 1-0, 1-0, 1-1 και ο H transpose είναι ο εξής. Ναι. Πρώτη γραμμή θα γίνει πρώτη στήλη, άρα 1-0, 0, 0, 1, 1. Δεύτερη γραμμή, δεύτερη στήλη, αυτή εδώ η γραμμή, 0, 10, 1, 0, 1 και τρίτη γραμμή, τρίτη στήλη, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Πολύ ωραία. Αυτός ο πίνακας εδώ είναι 1 επί 6, αυτός εδώ είναι 6 επί 3, άρα περιμένουμε να λάβουμε έναν πίνακα 1 επί 3. Για να το δούμε. Λοιπόν, πρώτη γραμμή, πρώτη στήλη, 1 και 0, 1 και 0, 1 και 0, 1 και 1, 0 και 1, 1. 1 λοιπόν, πάμε, πρώτη γραμμή, δεύτερη στήλη, 0 και 0, 0 και 0, 0 και 0, 0 και 0, 0 και 1, 1. Και πάμε πρώτη γραμμή, τρίτη στήλη, 0 και 0, 0 και 1,
1 και 0, 1 και 1, 0 και 0, 0. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε βρει εδώ, αυτό είναι το σύνδρομο της συγκεκριμένης λέξης. Γνωρίζοντας τώρα το σύνδρομο της συγκεκριμένης λέξης, πρέπει να πάμε στη θεωρία και να ανακαλέσουμε το εξής. Αν S είναι το σύνδρομο της συγκεκριμένης λέξης, τότε ξέρουμε ότι αυτό το σύνδρομο είναι στην πραγματικότητα και το σύνδρομο της λέξης σφάλματος. Αυτό ισχύει στην θεωρία και μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το αποδείξουμε, διότι γνωρίζουμε ότι αν σ είναι μια κωδική λέξη, τότε αν την πολλαπλασιάσουμε με τον ανάστροφο του parity check matrix, τότε αυτό θα ισούται με το 0. Επίσης γνωρίζουμε ότι το R είναι ίσο με την κωδική λέξη συν το ε, οπότε αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο και τον ορισμό του συνδρόμου, αυτομάτως θα καταλάβουμε ότι το σύνδρομο της λέξης R στην πραγματικότητα είναι το σύνδρομο της λέξης σφάλματος. Και επειδή η λέξη σφάλματος αποτελείται από μία μονάδα στην θέση όπου υπάρχει το σφάλμα και όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι 0, παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση μία λέξη σφάλματος μπορεί κάλλιστα να είναι η 0, 0, 0, 0, 0, 1, όπου αυτό εδώ σημαίνει ότι στο έκτο bit έχουμε, στο έκτο bit της λέξης έχουμε το σφάλμα, ενώ στα υπόλοιπα δεν έχουμε. Γενικά, δηλαδή, οι λέξεις σφάλματος είναι αυτής της μορφής. Βάζουμε μονάδα εκεί που στην θέση στην οποία υπάρχει το σφάλμα και 0 σε όλες τις υπόλοιπες. Γενικά, λοιπόν, αν έχω μία λέξη σφάλματος και την πολλαπλασιάσω με τον ανάστροφο πίνακα, αυτός εδώ που βλέπουμε εδώ είναι ο ανάστροφος πίνακας TAF, τότε θα πάρω το σύνδρομο, το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το στοιχείο, είναι ένα στοιχείο του συγκεκριμένου ανάστροφου πίνακα. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς πάρα πολύ γρήγορα στον ανάστροφο πίνακα τον HTAF. Ο H έχουμε πει ότι είναι ο parity check matrix και αυτός είναι ο ανάστροφος πίνακας, και ψάχνουμε να βρούμε το συγκεκριμένο σύνδρομο. Το σύνδρομο το 1 1 0, παρατηρούμε ότι βρίσκεται εδώ. Να το. Βρίσκεται στην τελευταία γραμμή. Εφόσον λοιπόν βρίσκεται στην τελευταία γραμμή, σημαίνει ότι η αντίστοιχη κωδική λέξη, μάλλον η αντίστοιχη λέξη σφάλματος, η έψιλον, είναι αυτή η οποία έχει το σφάλμα στην έκτη θέση, στο έκτο bit. Δηλαδή το έψιλον είναι το 0 0 0 0 0 1. Και όντως, αν πάρω αυτή εδώ τη λέξη όπως είναι και την πολλαπλασιάσω με αυτόν τον πίνακα που τον έχω εδώ, τι θα πάρω? Για να το δούμε πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτη γραμμή, πρώτη στήλη, όλα μηδενικά, μόνο το τελευταίο κάτω κάτω 1. Δεύτερη, πρώτη γραμμή, δεύτερη στήλη, όλα μηδενικά, μόνο το κάτω κάτω 1. Και πρώτη γραμμή, τρίτη στήλη, πάλι όλα μηδενικά και το κάτω κάτω 0. Δηλαδή το σύνδρομο της λέξης R. Συνεπώς, η λέξη σφάλματος λοιπόν είναι η έψιλον. Αν ήθελα να βρω την αντίστοιχη κωδική λέξη, η κωδική λέξη θα ήταν το R XOR έψιλον, το οποίο φυσικά εδώ δεν μου το ζητάει. Μου ζητάει ποια είναι η θέση του σφάλματος. Η θέση του σφάλματος είναι η έκτη. Αυτή είναι η θέση του σφάλματος. Δηλαδή, η συγκεκριμένη κωδική λέξη R ίσον 1 0 1 0 1 1 έχει σφάλμα σε αυτό εδώ το bit. Και εννοείται ότι η αντίστοιχη κωδική λέξη είναι η 1 0 1 0 1 0, την οποία αν πάμε στο σύνολο των κωδικών λέξεων θα δούμε ότι είναι η αυτή εδώ. Να τη.
1-0, 1-0, 1-0. Και με αυτό έχουμε απαντήσει και στο τελευταίο ερώτημα της ασκήσεως μας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο.